Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 971 από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιον Ιώτα, κεφάλαιον 10, σελίδα 971, Πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιον 10, Ιώτα κεφάλαιο. Ήτο δε της άνθρωπος εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού Ευσεβής και φοβούμενος των Θεών με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνεν ελεημοσύνες εις των λαών πολλάς και δε το του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διαοράματος περί την ενάτην ώρα της ημέρας άγγελον του Θεού ότι εισήλθε προς Αυτόν και είπε προς Αυτόν: Κορνήλιε, ο δε ατενήσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε: Τι είναι, Κύριε? Και είπε προς αυτόν: Προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού, και τώρα πέμψον εις ιόμπιν ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα, ώστε επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την Σίμωνη Βρυσοδέψη, έχοντι οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλεις ηλαλείς τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος, ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και έναν στρατιώτην ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού, και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις Ιώπην. Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον στην πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώρα. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον επήλθεν επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον, και κατεβαίνουν επ' αυτόν σκεύος τίω συνδόνα μεγάλη, το οποίο είναι το δεδεμένο από των τεσσάρων άκρων και καταβιβάζεται εις την γη, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν: Σηκωθείς πέτρες φάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε: Μη γέννητο, Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλι εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν: Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις, και πάλι να ανελήφθη το σκεύος των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν τι εσήμαινε το όραμα το οποίον είδεν, ιδού οι άνθρωποι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικίαν Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλη και φωνάξαντε σειρώτοναν: Ο Σίμων, ο επαναζόμενος Πέτρος, ξενίζεται ντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα: Ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι. Σηκωθείς λοιπόν κατάβυθι, και έπαγε με ταυτόν, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους ανθρώπους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν: Ιδού, εγώ είμαι εκείνο τον οποίο ζητείτε. Τι η αιτία δια την οποία ήλθετε? Ιδέ είπον: Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεώθεν από Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρασού. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω, εφιλοξένησε. Τη δι' επαύριον εξήλθεν ο Πέτρος με ταυτόν και την έστων αδελφών των από τη Ιώπη υπήγον με ταυτόν. Και τη επαύριον εισήλθον εις την Κεσάριαν, ο δε Κορνήλιος περιέμενεν αυτούς συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος ελθόν ο Κορνήλιος συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον: Σηκώθητη, κι εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς: Σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να αναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφινον. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμέ να μη λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Όδεν και προσκληθείς ήρθον χωρίς αντιλογίας, ερωτώ λοιπόν δια τίνα λόγων με προσκαλέσατε. Και ο Κορνήλιος είπε: Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων περί της ώρας ταύτης και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου, και ειδού εστάθη ενώπιον μανίρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει: Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου και η ελεημοσύνε σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού.
Πέμψον λοιπόν η σιώπην και προσκάλεσον το Σίμωνα όσο ονομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του Βυρσοδέψου, πλησίον της θαλάσσης ως της Ελθόν, θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεψα προς σε και σε έκαμε καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομεν πάντα όσα προσετάχθησαν εις σε υπό του Θεού. Και πάμε στο 44 εδάφιο. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε τις να εμποδίσει το είδωρο ώστε να βαφτιστώ συνούτη, ήτινε σέλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς, και προσέταξαν αυτούς να βαφτιστώσουν εις το όνομα του Κυρίου, τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει μέρα στην Άς. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί όντες εν τη Ιουδαία, ότι και τα έθνη δέχτησαν το Λόγο του Θεού. Και τότε ανέβη ο Πέτρος σε Ιεροσόλυμα, εφιλονίκουν μετ' αυτού οι εκπεριτομείς, λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες μετ' αυτόν. Αμήν. Την Πεντηκοστή ημέρα άρχισε το έργο του Θεού διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω κάτω στον προσδιορισμένο από το Θεό χρόνο, στον προσδιορισμένο από το Θεό τόπο και με τον προσδιορισμένο από το Θεό τρόπο. Αυτό έγινε περίπου το 33 μετά Χριστό. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου εξαπλώθηκε στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στη Γαλιλαία, με σημεία, με τεράστια, βασικά με το Λόγο του Θεού. Από ανθρώπους που ο Θεός τους είχε εκλέξει και ο Θεός τους είχε δώσει, γιατί ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, τους είχε δώσει σοφία και σύνεση ιδιαίτερη, χαρίσματα και διακονίες, ώστε το έργο του Θεού, το οποίο ανθρωπίνως δεν γίνεται, αυτοί το έκαναν με θαυμαστό τρόπο. Το έκαναν δηλαδή με τρόπο που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ανθρωπότητα. Ώστε την πρώτη ημέρα πίστεψαν 3.000, μετά 5.000 και μετά μυριάδες ανθρώπων εκ των Ισραηλιτών εν γέννη, της Ιουδαίας, της Σαμάριας και της Γαλιλαίας, πλήρης Πνεύματος Αγίου, δέχτηκαν το Λόγο του Θεού και κήρυταν το Λόγο του Θεού. Όμως το σχέδιο του Θεού δεν ήταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο μόνο στο λαό Ισραήλ, αλλά σε όλα τα έθνη. Το οποίο όμως ήταν απολύτως δύσκολο. Γιατί ήταν ασυγχώρητο εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται και να πλησιάζει εις αλλοφύλους. Και τώρα πρέπει ο Θεός να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Δεν είναι εύκολο να μεταστρέψεις την πίστη πάνω στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού ενός πιστού ανθρώπου και να τον φέρεις κάπου αλλού, είναι αδύνατον. Και όλα ξεκίνησαν το 37 μετά Χριστό και θα προσέξουμε με λεπτομέρειες πώς κινείται ο Θεός. Το θαυμαστό σχέδιο και έργο του Θεού. Το 37 μετά Χριστό υπήρχε κάποιος, Σαύλος, διώκτης απεινής της Εκκλησίας του Χριστού, τον οποίο οι χριστιανοί φοβόντουσαν και τρέμανε, γιατί όπου πήγαινε τους συλλάμβανε, τους φυλάκιζε και τους υποχρέωνε να ορκιστούν και να βλασφημίσουν τον Χριστό. Αυτό έβλεπαν οι άνθρωποι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι βλέπει ο Θεός. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πιστέψει στον Χριστό? Αδελφοί,
όλα τα αλλάζει ο Θεός. Όλα. Ήταν ειλικρινής άνθρωπος, αλλά είχε αυτή την πίστη στο Μωσαϊκό νόμο. Ήταν φαρισαίος, ήταν σπουδαγμένος άνθρωπος στην θεολογία του νόμου, μαθητευτής παρά τους πόδας του καλύτερου νόμοδιδασκάλου του Γαμαλίλ, πολύ φανατικός και απόλυτα ειλικρινής. Και μάλιστα μέσα στην ειλικρίνειά του και στο ζήλο του, για να μην πω φανατισμό που ήταν, και στο ζήλο του πήγε στους αρχιερείς το 37 μετά Χριστό και λέει: «Για δώστε μου χαρτιά να πάω να πιάσω και τους αιρετικούς στη Δαμασκό». Και του έδωσαν. Και από εκεί αρχίζει το έργο του Θεού. Καθώς πήγαινε, καβάλα στάλογο, με απόλυτη πιθανόν υπερηφάνεια, αλλά με τα βεβαιότητας, με απόλυτη βεβαιότητα μέσα του, ότι πράττει το θέλημα του Θεού, τον επισκέφτεται ο Χριστός με τρόπο επώδυνο. Δηλαδή πολλές φορές ο Χριστός, για να κάνει το θέλημά του, να μεταμορφώσει τους ανθρώπους, για να τους χρησιμοποιήσει στη συνέχεια, έρχεται με επώδυνο τρόπο, όπως τον Παύλο. Φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, άστραψε, τον τύφλωσε και έπεσε κάτω από φόβο και αδυναμία αυτό το θηρίο που λεγόταν Σαύλος. Και άκουσε τη φωνή του Χριστού που του έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ», που σημαίνει Σαύλος, «γιατί με διώκεις? Σκληρόν είναι να λακτίζεις, να κλωτσάς καρφιά». Και ο Παύλος είπε, ο Σαύλος είπε: «Ποιος εσύ, Κύριε, Κύριε?» Ήταν η καρδιά του ειλικρινής. «Ποιος εσύ, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω?» Και το πατέ, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Γι' αυτό πήγαινε τώρα στη Δαμασκό και περίμενε εκεί μέχρι σου πω τι πρέπει να κάνεις». Τυφλός, χειραγωγούμενος, έφτασε στη Δαμασκό και εκεί ξαφνικά τον επισκέπτεται κάποιος αδελφός, Ανανίας ονόματι, στον οποίο ο Θεός τον είχε επισκεφθεί πιο μπροστά. Τι ωραίο σχέδιο, πώς εργάζεται ο Θεός. Τον είχε επισκεφθεί πιο μπροστά και του λέει: «Πήγαινε να προσευχηθείς στον Παύλο, γιατί είναι δούλος μου, σκεύος εκλογής μου, για να τον αποστείλω στα έθνη». Και ο Ανανίας λέει: «Δεν ξέρεις καλά, Κύριε, αυτός είναι εχθρός. Βρε, πήγαινε, σου λέω». Και πήγε. Και βλέπει τον Παύλο τυφλό, νηστεύοντα τρεις μέρες και τρεις νύχτες, προσευχόμενο και ενημερωμένο από τον Κύριο ότι θα έρθει κάποιος Ανανίας να προσευχηθεί για σένα. Για μην ξαφνιαστείς. Σήμερα μας ενημερώνει ο Θεός, το ξέρετε, όλους μας, για μην ξαφνιαστούμε για αυτά που θα κάνει. Πήγε ο Ανανίας, τον βλέπει γονατιστό, νηστεύοντα, προσεύχεται, ανοίγουν τα μάτια του, αναγεννιέται, τον βαφτίζει ο Κύριος με πνευμάγιο, βαφτίζεται στο νερό, πάει στη Δαμασκό και αρχίζει και κηρύττει. Αλλά ενώ νόμιζε ότι όλοι θα πιστέψουν στο κήρυγμα του διώχτη, ο βασιλιάς Αρέτας τον είχε παγιδεύσει για να τον θανατώσει και συνέβη η μεγάλη ταπείνωση του Παύλου. Τον κατεβάσανε με καλάθι και πού θα πάει τώρα? Τώρα πια διοικείται από το Θεό. Θα πάει στην Αεροσόλυμα, θα πάει στην Ταρσό, την πατρίδα του? Όχι. Πού θα πάει? Στην Αραβία. Τι να κάνει στην Αραβία? Να διδαχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον ίδιο τον Χριστό. Μόνος του. 3 χρόνια έκατσε εκεί. Μέχρι το 40. Και το 40 γυρίζει στα Ιεροσόλυμα με αποκεκαλυμμένο το Ευαγγέλιο και με τη βεβαιότητα ότι τώρα θα κηρύξω στα Ιεροσόλυμα και όλοι θα πιστέψουμε. Αυτή η βεβαιότητα όλους μας έχει φάει. Μόλις πιστεύουμε, νομίζουμε ότι όλοι θα πιστέψουν. Και τον επισκέφτεται ο Χριστός και του λέει: «Σήκω, φύγε και γρήγορα, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Γιατί εγώ σε έχω προσκαλέσει εσένα ανάμεσα στο λαό για να σε αποστείλω στα έθνη». Ίσα ίσα που οι μαθητές πρόλαβαν και το φυγάδευσαν για να μην τον σκοτώσουν και πήγε στην πατρίδα του, την Ταρσό, εκεί όπου ήταν.
Και έκατσε 4 ολόκληρα χρόνια. 37, 40 μέχρι το 44. Το 44 όμως συνέβη ένα μεγάλο θαύμα στην Αντιόχεια. Εκεί μαθητές, ύστερα από το διωγμό που είχε συμβεί εντωμεταξύ στα Ιεροσόλυμα, περάσαν και από την Αντιόχεια, κηρύττουν τον Χριστό και δημιουργήθηκε εκκλησία. Και μια εκκλησία πολύ ευλογημένη στα έθνη, ανάμεσα βέβαια στους Ισραηλίτες. Και στη έστειλε η εκκλησία τον Βαρνάβα, λέει, πήγαινε να δεις εκεί τι συμβαίνει. Ή ο Βαρνάβας είδε, χάρηκε για τη χάρη του Θεού και παρεκκινούσε πάντες να μένουν σταθερότητα καρδίας στον Κύριο, καθώς ήταν αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως ο Βαρνάβας. Και τότε και κοντά θυμήθηκε ότι είναι και ο Παύλος. Και όπως στην αρχή είχε συστήσει τον Παύλο στους μαθητάς που τον φοβόντουσαν, τώρα πηγαίνει στην Ταρσό και λέει, Παύλε έλα. Και περίμενε ο Παύλος 4 χρόνια με υπομονή μέχρι το 43-44. Με υπομονή περίμενε. Καλά, δεν πήγαινες μόνος σου? Πού να πάει τώρα, ξέρει, το μόνος μου είναι επικίνδυνο. Η ασφάλεια και η ευλογία είναι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν ήρθε ο Βαρνάβας, προσευχήθηκε, τον οδήγησε ο Θεός, έφτασε στην Αντιόχεια και εκεί ένα χρόνο κήρυτε μέχρι το 44 και 45, κήρυτανε και δίδασκαν το λαό το Λόγο του Θεού. Την ίδια περίοδο, την ίδια εποχή, το 43 με 44 μετά Χριστό, ένα άλλο σκεύος εκλογής του Θεού στην Κεσάρια, εκατόνταρχος ευσεβής, φοβούμενος το Θεόν, που έκαμνε λεημοσύνες στο λαό πολύ και εδέετο του Θεού διαπαντός. Έναν άλλο σκεύος το είχε καταρτήσει ο Θεός, εθνικός Ρωμαίος, το είχε καταρτήσει στην ευσέβεια, στην προσευχή, του είχε ανοίξει την καρδιά στην ελεημοσύνη, γιατί επρόκειτο να τον χρησιμοποιήσει σε ένα σημαντικότατο έργο. Και ενώ νίστευε 3 μέρες, εμφανίζεται μπροστά του άγγελος Κυρίου και του λέει, Κορνήλια, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα εντολή Κυρίου, να προσέχουμε τις εντολές του Θεού. Τι να προσέχουμε? Όχι μόνο να τις πιστεύουμε, όχι μόνο να τις εκτελούμε, αλλά να τις εκτελούμε άμεσα, εκείνη τη στιγμή. Γιατί όταν δίνει εντολή ο Θεός, δεν τη δίνει για μετά από χρόνια. Τώρα στο λέει, τώρα κάτω, γιατί τώρα τα έχει όλα έτοιμα ο Θεός. Στείλε ανθρώπους να προσκαλέσουν το Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος, τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ξενίζεται παρά την Σίμωνη Βυρσοδέψη, έχοντα εκεί ο πλησίος της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Σκεύος εκλογής, άμεση ανταπόκριση, στέλνει 2 δούλους και ένα στρατιώτη ευσεβή να πάνε να συναντήσουν τον Απόστολο Πέτρο, που κατά τύχη, κατά συγκυρία, κατά σχέδιο όμορφο του Θεού, βρισκόταν στην Ιώπη, αφού προηγουμένως είχε αναστήσει ο Θεός με τα λόγια του την Ταβιθά. Και εκεί που φιλοξενεί το στην Ιώπη, τη συγκεκριμένη μέρα που έδωσε εντολή ο άγγελος, πήγε κατά τη συνήθειά του, πολύ ωραία συνήθεια, πριν φάει απάνω μόνος του να προσευχηθεί με τον Κύριό του. Και εκεί ο Θεός τον φέρνει σε έκσταση. Και ένα παράξενο όραμα έρχεται μπροστά του. Ένα σκεύος, λευκό σαν συνδόνι, σαν σεντόνι. Μέσα είχε όλα τα ζώα καθαρά και ακάθαρτα, καθαρά και ακάθαρτα, που ανέβηκε 3 φορές και κατέβηκε
και τη φωνή του Θεού να του λέει «Πέτρος, σφάξον και φάγε». Ο Πέτρος όμως που να σφάξει ακάθαρτα, λέει «Κύριε, ποτέ δεν το έκανα αυτό. Ποτέ εγώ δεν έκανα να φάω ακάθαρτο ζώο σύμφωνα με το δικό σου το λόγο». Και τώρα έρχεται να αλλάξει τα πάντα ο Θεός. «Πέτρο, αυτά τα οποία ο Θεός καθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Μα εσύ μου είπες ότι είναι ακάθαρτα τα ζώα μέσα από το λόγο σου. Σύ μη λέγε βέβυλα αυτά που ο Θεός καθάρισε». Και αναρωτιόταν, αφού ήρθε εις αυτόν, τι σημαίνει τάχα το όραμα το οποίο είδε μέρα μεσημέρι. Εκείνη τη στιγμή ακούει κάποιους να φωνάζουν «Μένει εδώ, φιλοξενείται εδώ κάποιος που ονομάζεται Σίμων και που ονομάζεται Πέτρος». Και σηκώνεται να δει και εκείνη τη στιγμή τον επισκέφτεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και του λέει «Σηκωθείς κατάβα, ύπαγε με ταυτόν, μη δόλος διστάζον, γιατί εγώ τους απέστειλα». Δύσκολα τα πράγματα. Η εντολή του Θεού δεν είναι εύκολη να την εκτελέσεις. Πολλές φορές δεν κολλάει, τις περισσότερες φορές, στη λογική μας. Ακόμη πιο πολλές φορές δεν κολλάει στη θέλησή μας. Και μερικές φορές ακόμη δεν κολλάει και στη γνώμη μας, την οποία έχουμε σχηματίσει και για την οποία είμαστε βέβαιοι. Εγώ σας έχω πει ότι τα μεγαλύτερα λάθη τα έχω κάνει όταν είμαι απολύτως βέβαιος για κάτι. Κατεβαίνει κάτω ο Πέτρος και βλέπει τρεις εθνικούς. Τι θέλετε? Ο Κορνήλιος είδε όραμα και μας έστειλε σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου να σε προσκαλέσουμε σπίτι του. Και ο Παύλος χωρίς δισταγμό, αυτός είναι ο δούλος του Θεού, παρόλη την άρνηση της ψυχής του, του πνεύματός του, της γνώμης του δηλαδή και του θελήματός του, ξεκινάει γιατί το είπε ο Κύριος. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Πηγαίνει γιατί το είπε ο Χριστός. Και δεν σκέφτεται τη φιλονικία και τις αντιδράσεις των αδελφών του στα Ιεροσόλυμα. Και φτάνει στο σπίτι του Κορνήλιου και αφού μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες που συνέβησαν εκεί, ο Κορνήλιος λέει «Είμαστε εδώ να σου ακούσουμε, να μας κηρύττεις». Και άρχισε να κηρύττει. Το κήρυγμά του ήταν πολύ απλό. Για τον Χριστό μίλησε, για την Ανάστασή του, για τη Σταύρωσή του, για την ταφή του, για την Ανάστασή του και για ότι αυτός ήταν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Και εις τούτον όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μαρτυρούν ότι δια του ονόματος αυτού θα λάβει άφεση αμαρτιών μόνο ο πιστεύων εις αυτόν. Και ενώ ακόμη μιλούσε, ο Θεός έρχεται να συμμαρτυρήσει, που είναι και το ζητούμενο, αλλά είναι και το βέβαιον, να συμμαρτυρήσει τα λόγια του Πέτρου, το βέβαιον όταν ο άνθρωπος κάνει το θέλημα του Θεού. Και ενώ μίλαγε, κάνει μια καινούργια πεντηκοστή ο Κύριος και βαφτίζει όλους τους ακούοντας, τους παρευρισκομένους, όσους είχαν την ικανότητα να ακούνε το Λόγο του Θεού, τους βαφτίζει όλους με πνευμάγιο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Πέτρου, αλλά και αυτών των συντρόφων του που είχε πάρει μαζί το Πέτρο στο σπίτι του Κορνήλιου 6 εκπεριτομής πιστοί. Και ξεπλάγησαν όλοι. Γιατί όταν ενεργεί ο Θεός, τα αλλάζει όλα και εκπλήσονται όλοι. Και εγώ θέλω να με εκπλήσει ο Θεός στη ζωή μου. Είναι Θεός εκπλήξεων, Θεός αγάπης, Θεός ελέους. Θυμηθείτε, ο Παύλος εκείνη τη στιγμή ήταν δίπλα στην Αντιόχεια και όλα αυτά γινόντουσαν δίπλα στην Κεσάρια. Γινόντουσαν όμως από τον ίδιον το Θεό, γιατί ο Θεός
είχε αποφασίσει, είχε διαλέξει τον Παύλο, του το είχε πει να τον αποστείλει στα έθνη, αλλά να τον προετοιμάσει πρώτα. Έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έπρεπε ο Παύλος και να μορφωθεί, να σπουδάσει τα πράγματα του Θεού εξ αποκαλύψεως, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και να μάθει στην υπομονή και να μάθει να μην είναι προπετής, να μην βιάζεται, και να μάθει ιδιαιτέρως να μην κάνει τίποτα αν δεν τον στείλει ο Θεός, και να μην λέει τίποτα αν δεν του λέει ο Θεός να πει. Και χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια στον Παύλο για να το μάθει. Δεν μπορούσε να τα μάθει γρηγορότερα. Καθένας έχει τις δικές του αντοχές και ο Θεός το δικό του χρόνο. Μακάρι τις έσχατες αυτές οι μέρες που τα πράγματα φτάνουν στο τέλος, να έχουμε αντίληψη Πνεύματος Αγίου, να μαθαίνουμε γρήγορα, αλλά να ξέρουμε ότι πρέπει να μαθαίνουμε, να ξέρουμε, να είμαστε έτοιμοι να μεταβάλουμε απόψεις, γνώμες, να μην περπατάμε ξεροκέφαλοι σε αυτά που νομίζουμε, γιατί η ξεροκεφαλιά μας δημιουργεί πρόβλημα στο έργο του Θεού. Να περπατάμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με πίστη στον Ιησού Χριστό, χωρίς φόβο, χωρίς ενδιασμό, αλλά να περπατάμε, να προχωράμε μπροστά. Τίποτα να μην μας σταματάει, γιατί αν ο Θεός μας διατάζει, όλα τα έχει έτοιμα, ελεύθερα και ανοιχτά. Και όταν είδε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος πως εργάστηκε ο Χριστός, ότι βάφτισε όλους αυτούς όπως και αυτόν και τους άλλους την ημέρα της Πεντηκοστής με τον ίδιο τρόπο καταρχάς, τώρα πια δεν έχει καμία αμφιβολία. Δεν είναι ότι είδα όραμα, που είναι, γι' αυτό βρίσκεται εκεί. Δεν είναι ότι μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, που είναι, γιατί αυτός με απέστειλε. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα και συμμαρτυρεί. Και συμμαρτυρεί με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν βλέπεις να ενεργεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, να χαίρεσαι και να δοξάζεις το Θεό, γιατί δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή σου, και τη χρειαζόμαστε τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή μας. Χωρίς τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή μας, σε τίποτα και για τίποτα δεν είμαστε βέβαιοι. Μόνο με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας βεβαιώνει. Βεβαίως τα ενύπνια είναι πολύ σοβαρά, βεβαίως τα οράματα είναι πολύ σοβαρά, βεβαίως οι προφητείες είναι πολύ σοβαρές, βεβαίως όλα όσα εργάζεται ο Θεός είναι πολύ σοβαρά. Το ένα όμως και μοναδικό είναι η συμμαρτυρία του Χριστού στο έργο σου δια Πνεύματος Αγίου. Κήρυξες Πέτρο, έκανες αυτό που έκανες, τώρα πρέπει να κάνω και εγώ, λέει ο Χριστός, αυτό που πρέπει να κάνω. Θα τους βαφτίσω όλους με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Τώρα ο Πέτρος τέλειωσε. Καμία αμφιβολία πια στην καρδιά του. Τίποτα δεν τον σταματάει και κανένα φόβο στην καρδιά του. Με παρησία λοιπόν στέκεται μπροστά στο Θεό και λέει, εάν αυτούς ο Χριστός τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ποιος είμαι εγώ να μην τους βαφτίσω κατά το λόγο του Κύριου εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Και όλοι μαζί αυτός και οι 6 συντρόφοι του, συνδουλοί του, βάφτισαν όλη την οικογένεια και τους παρισταμένους και τους οικείους του Κορνηλίου εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, και για πρώτη φορά άρχισε ο Θεός νέο έργο, το οποίο το είχε έτοιμο προκαταβολής κόσμου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα έθνη. Το αδύνατον. Το αδύνατον για την καρδιά και για τη λογική του Πέτρου και όλης της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που ενεργούσε ο Θεός ανάμεσα σε αυτούς και με αυτούς με δυνάμεις. Έκανε μεγαλεία. Αλλά σε αυτό
ήταν πίσω, δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και ο Πέτρος δεν μπορούσε να το καταλάβει. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να το καταλάβει. Αλλά τώρα έβλεπε ο Παύλος τη χάρη του Θεού στην Αντιόχεια. Ο Βαρνάβας έβλεπε τη χάρη του Θεού στην Αντιόχεια. Και στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα με τη βαθιά πίστη και βεβαιότητα στην καρδιά τους ότι και τα έθνη δέχθηκαν το Λόγο του Χριστού και στα έθνη ο Χριστός κάνει μεγαλεία. Δεν υπάρχει Βέβυλον, τίποτα, κανένας από αυτούς που ο Χριστός καθαρίζει. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού και αγιασμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Καθαροί με το Λόγο του Θεού που ακούνε. Με παρησία λοιπόν στέκεται ανάμεσα στους αδελφούς όπου εφιλονίκουν με ταυτού οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες με ταυτόν. Τι είναι αυτό που κάνεις? Τα ίδια λόγια είχε πει όμως και ο Πέτρος μόλις μπήκε στο σπίτι του Κορνήλιου. Και ο Πέτρος δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο την ομολογία του. Ξέρετε γιατί το έκανα, ελάτε να σας πω. Και άρχισα απ' αρχής, ήμουνα στην Ιώπη, πήγα να προσευχηθώ, ήρθε ο Κύριος μου δείξε όραμα. Ύστερα ήρθαν άνθρωποι που με ζήτησαν το Πνεύμα το Άγιο, πήγαινε μη διστάζεις καθόλου. Εγώ πήγα, όχι μόνος μου, με τους αδελφούς μου. Βρήκα εκεί πολλούς συνηγμένους εθνικούς, οι οποίοι μου είπαν, μου ζήτησαν να μιλήσω για τον Χριστό. Μίλησα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι, ενώ μιλούσα, ο Κύριος όλους αυτούς τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Το έργο του Θεού, αδερφοί. Μέσα σε λίγες ώρες ανέτρεψε τα πάντα ο Χριστός. Γι' αυτό είπα, το μήνυμα είναι ότι ο Θεός ανατρέπει τα πάντα. Τα αλλάζει όλα. Μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγες στιγμές, σε μια στιγμή, σύμφωνα με το σχέδιό του. Αλλά τα αλλάζει, τα μετατρέπει όλα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι και έχει και τη συνέχεια έτοιμη. Μετέτρεψε το Βελσελεήλ και τον Ηλιάβ από ανθρώπους άσχετους με καλλιτεχνία σε ιδιαίτερα θαυμαστούς ανθρώπους καλλιτέχνες. Και έφτιαξαν πράγματα που και σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτιάξουν με τα μέσα που διέθεταν τότε οι Ισραηλίτες. Και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και πλημμύρισε τη σκηνή. Και τώρα με τη σκηνή μπορούν να περπατήσουν με ασφάλεια. Τώρα ο Παύλος στην Αντιόχεια ένα χρόνο δίδασκε και ξαφνικά το Πνεύμα το Άγιο λέει χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα και τον Παύλο και στείλτε τους στα έθνη γιατί αυτό είναι το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει. Πώς θα πάει? Όπως ο Μωυσής, με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Από εδώ και πέρα πια η ζωή του Αποστόλου Παύλου δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη ζωή. Τώρα η ζωή του Αποστόλου Παύλου είναι μέσα στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν πηγαίνει όπου θέλει, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά στη ζωή του ο Χριστός κάνει ό,τι θέλει και όχι ο Παύλος. Και όταν κάποια στιγμή αποφάσισε μετά το πρώτο αποστολικό του ταξίδι να πάει στην Ασία και καλά σκέφτηκε και καλά το αποφάσισε, έρχεται ο Θεός και του λέει όχι στη Μυσία, στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα τα έχω όλα έτοιμα, ενώ στην Ασία δεν είναι τίποτα έτοιμο. Εάν πας εσύ εκεί,
δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα. Αν πας εδώ που σου λέω εγώ, θα έχεις μεγαλεία στη ζωή σου. Και χωρίς ενδιασμό, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συνδούλους του περνάνε απέναντι στη Μακεδονία, χώρα απόλυτα, τόπος απόλυτα ειδωλολατρικός, και στους Φιλίππους τους περιμένει η Λυδία, τους περιμένει προσευχή, τα έχει έτοιμα ο Θεός. Αδερφοί, πώς να σας το δώσω, μάλλον να το πω αλλιώς, πώς να μας το δώσει να καταλάβουμε ο Θεός ότι στη ζωή μας τα έχει όλα έτοιμα. Αλλά εκεί που θέλει ο Θεός, όχι εκεί που θες εσύ. Εκεί που θέλεις εσύ δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο. Εκεί που θέλει ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Το πιστεύεις? Αμήν. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, πάρα πολύ ωραία. Όσοι διοικούνται, και πιο σωστά κατά το κείμενο, άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Αυτοί που άγονται από το Πνεύμα το Άγιο και δεν κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Δεν λένε ό,τι θέλουν και δεν πάνε όπου θέλουν. Αλλά άγονται, τους τραβάει ο Κύριος δεδεμένους στο Πνεύματι. Εκείνη η ασφάλεια. Πηγαίνει λοιπόν στο... ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους και εκεί τα πάντα ήταν έτοιμα. Πιστεύει η Λυδία και τον φυλακίζουν. Φυλακή. Μέσα στη φυλακή έχει ωραίο έργο ο Θεός. Καλά, δεν μπορούσε να μην τον φυλακίσουν, να τους ελευθερώσει? Όχι, στη φυλακή έχει ωραίο έργο ο Θεός. Εκεί στη δυσκολία, στην ταλαιπωρία έχει ωραίο έργο ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει φυλακισμένο, θα σε ελευθερώσει. Το χρόνο της φυλάκης τον έχει για να σε ευλογήσει. Μία νύχτα έκατσε και όχι ολόκληρη. Μέσα στη φυλακή ξαφνικά γίνεται σεισμός. Σπάνε τα δεσμά, ανοίγουν οι πόρτες. Και ο δεσμοφύλακας του είχε βάλει με ασφάλεια δεμένους, με φρουρές και λοιπά, βγαίνει και τους βλέπει ελεύθερους. Και λέει να αυτοκτονήσω. Αλλά ο Θεός δεν τον είχε για αυτοκτονία, τον είχε για σωτηρία. Θα σωζόταν αλλιώς ο δεσμοφύλακας, σε καμία περίπτωση. Έγινε εργάτης του Κυρίου, δούλος του Θεού στις Φιλίππους, πρεσβύτερος, κήρυκας του Ευαγγελίου, ό,τι άλλο ήθελε ο Θεός. Βαφτίστηκαν όλοι στο νερό και φύγανε. Και πού θα πάνε τώρα? Στη Βέρεια. Γιατί πάλι οδηγία Πνεύματος Αγίου. Τα Βέρεια στη Θεσσαλονίκη. Όπου περνάγανε ο Θεός τους ευλογούσε. Πώς αποδεικνυόταν η ευλογία του Θεού? Σώζονταν και βαφτίζονταν με Πνεύμα Άγιο. Συμμαρτυρούσε ο Θεός. Και σώζει και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός. Δεν σώζει ο Παύλος? Όχι. Ο Παύλος τι είναι? Δούλος. Υπηρέτης είναι ο Παύλος. Το μόνο που ξέρει να κάνει είναι αυτό που του έχει μάθει ο Θεός. Την ομολογία του και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και όλα τα άλλα τα κάνει ο Χριστός. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, μετά τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Μετά στην Αθήνα στην Κόρινθο. Μετά την Κόρινθο ξανά πάλι στην Αντιόχεια. Αλληλούια. Και τώρα τι του λέει ο Κύριος? Τώρα πήγαινε στην Ασία. Μα εγώ έλεγα πέρσι, πρόπερσι να πάω. Τώρα πήγαινε στην Ασία. Γιατί τώρα τα έχω όλα έτοιμα. Πάει στην Έφεσο, την πρωτεύουσα εκεί, 12 μαθητές πλήρης με το Λόγο του Θεού. Του ρωτάει, έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο αφού πιστέψατε? Του είχε κηρύξει ο Απολλός, όσο καιρό ήταν ο Παύλος στην Ελλάδα, ο Απολλό κήρυτε στην Έφεσο. Και εκεί βρέθηκε ο Ακύλας και η γυναίκα του και η Πρίσκυλα και του είπανε, ξέρεις ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνευμάγιο? Το ξέρεις ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνευμάγιο? Λέει, μπα, λέει, δεν το έχω ξανακούσει. Προσευχηθήκαν, τον βάφτισα και πήγε και αυτό στο έργο το δικό του.
Και όταν έφτασε εκεί ο Παύλος, όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Αδελφοί, όλα έτοιμα. Δόξα Κύριε μου. Να έχουμε χαρά σήμερα. Γιατί δεν θα γίνουν αυτά που βλέπουμε, θα γίνουν αυτά που πιστεύουμε. Δεν θα γίνουν αυτά που νομίζουμε, θα γίνουν αυτά που λέει ο Κύριος στη ζωή μας. Και ο Κύριος λέει, μη φοβού μόνο πίστευε, στη ζωή σου τα έχω όλα έτοιμα. Μπορεί να περάσει και από φυλακή, μπορεί να περάσει και από ξύλο, μπορεί να περάσει και από δεσμά. Μη φοβάσαι, όλα έτοιμα για τη δόξα του Θεού. Λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Λέει, ούτε ξέρουμε για Πνεύμα Άγιο. Δεν έχουμε ακούσει. Λέει, καλά δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, άφεση αμαρτιών. Πώς λέτε ότι δεν έχετε ακούσει για Πνεύμα Άγιο? Όχι, λέει, το βάφτισμα του Ιωάννου μας βάφτισε ο Απολλός. Τους βάφτισε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προσευχήθηκε και λάβανε όλοι Πνεύμα Άγιο. Και τώρα μια μεγάλη ομάδα τη χρησιμοποιεί ο Θεός για τον Ευαγγελισμό της Ασίας. Και κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλη την Ασία. Και δοξάζεται ο Θεός με σημεία τεράστια και μεγαλεία, με βαφτίσεις Πνεύματος Αγίου. Και αφού έκατσε εκεί 1,5-2 χρόνια και στην Έφεσο ο Παύλος, δεδεμένος στο πνεύματι, θέλει να πάει τώρα, πρέπει να πάει τώρα, με εντολή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί θα έρθει τώρα η μεγάλη δοκιμασία και ο πειρασμός στη ζωή του Παύλου. Κάποιος Δημήτριος τα έχει ανακατέψει όλα. Έχει ξεσηκώσει όλους τους Εφεσίους. Ο Θεός το επέτρεψε. Εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των αδελφών, και πιάνουν κάποιους αδελφούς, τους πάνε στο θέατρο να τους λιτζάρουν. Και όλη η πόλη φώναζε, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Και ο Παύλος τώρα μεταξύ δύο φρονημάτων. Η καρδιά του θέλει να πάει με τους αδελφούς. Το Πνεύμα το Άγιο του λέει να φύγει, να πάει στην Ιερουσαλήμ. Τι θα κάνει? Η καρδιά μας λέει αυτό, το οποίο είναι αντίθετο από αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Η γνώμη μας είναι αυτή που είναι αντίθετο από αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα κάνουμε? Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Η οδή μου δεν είναι οδή σας. Θα κάνεις αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό που σου είπε ο Κύριος να κάνεις. Για να δεις τα αποτελέσματα, τα μεγαλεία, τα μεγάλα. Και αποφασίζει να μην πάει. Και μέσα σε λίγα λεπτά τους ελευθερώνει ο Θεός. Βάζει εκεί το έναν άρχοντα της περιοχής και τους λέει λίγα λόγια, λέει, πως κάνετε έτσι, λέει? Αν ο Δημήτριος έχει κάτι, ας πάει στο δικαστήριο. Θα γίνουμε εδώ πέρα και άνθρωποι που να τα βάλουμε με τον Κέσαρα? Τόσο απλά λόγια και διαλύθηκαν. Και ο Παύλος έφυγε χαρούμενος για τα Ιεροσόλυμα. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει τα πάντα έτοιμα. Αδελφοί μου αγαπητοί, σήμερα να φύγουμε χαρούμενοι, αλλά και σκεπτικοί. Δεν είναι το σημαντικότερο αυτό που θέλουμε. Δεν είναι το σημαντικότερο αυτό που νομίζουμε. Το σημαντικότερο είναι αυτό που θα μας πει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.